Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ καταρχήν για τη συνέντευξη, για τη φιλοξενία εδώ σε αυτό το υπέροχο γραφείο. Και θα αρχίσω με μία ερώτηση που αφορά την ίδια μέρα, πριν από ένα χρόνο όμως, όταν παραλαμβάνατε τον προϋπολογισμό του 2018. Και θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύατε ότι ένα χρόνο μετά θα οδηγηθείτε στον αντιμνημονιακό προϋπολογισμό. Τότε είχατε ευχηθεί να είναι καλύτερος ο προϋπολογισμός της επόμενης χρονιάς. Ήταν ευχή και το ήλπιζα πράγματι. Χωρίς να είμαι σίγουρος και θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής, διότι ήταν μπροστά και η τέταρτη αξιολόγηση και η συζήτηση για το χρέος που ήταν το μείζον ζήτημα της αναδιάθρωσής του για το μέλλον. Αυτός ο προϋπολογισμός που θα συζητηθεί μαζί και με τα νομοσχέδια και τα μέτρα τα οποία ήδη έχουν νομοθετηθεί αυτές τις εβδομάδες από ό,τι είδατε και αφορούν στις εξαγγελίες στη ΔΕΘ και στο ζήτημα των συντάξεων που ήταν κρίσιμο, νοηματοδοτεί και την ρητορία, αν θέλετε, τη ρητορική της κυβέρνησης στις 21 Αυγούστου και την υπόσχεση του Πρωθυπουργού ότι πράγματι βγαίνουμε από, από αυτό το τούνελ. Απαντάμε λοιπόν με ψυχραιμία. Το παιχνίδι δεν τέλειωσε για τη χώρα και το λαό μας και την κυβέρνησή της και αυτή τη Βουλή. Μνημόνιο και επιτήρηση στο διηνεκές, λιτότητα και περιορισμένη κυριαρχία σε μόνιμη βάση. Αυτά δεν είναι αποδεκτά. Τελικά δεν σκίσατε τα μνημόνια με ένα άρθρο, όπως είχατε πει τότε προεκλογικά το 2015. Αυτό δεν έγινε επί των ημερών σας. Έχετε δεχθεί συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εσείς, κριτική σφοδρή γι' αυτό. Και θέλω να μου πείτε τι απαντάτε σε αυτό. Γίνανε εκλογές στις 20 του Σεπτέμβρη του 2015. Η πραγματικότητα στην οποία αναφέρεστε και ήταν η πραγματικότητα του ότι δεν μπορέσαμε, δεν κατορθώσαμε τα υπεσχημένα του Ιανουαρίου του 2015 ως προς την απόλυτη απεμπλοκή από τις μνημονιακές δεσμεύσεις να τα υλοποιήσουμε, τέθηκαν ενώπιον του ελληνικού λαού με βάση όλα τα δεδομένα. Ήταν η πρώτη φορά που σε εκλογές δεν κρύφτηκε τίποτα και δεν θα μπορούσε να κρυφτεί τίποτα, μετά μάλιστα και το δημοψήφισμα. Η νέα συμφωνία η οποία έγινε, το καλούμενο τρίτο μνημόνιο, ενσωμάτωνε πλέον όχι μόνο μία προοπτική που απεδείχθη μετά από 3 χρόνια ότι θα μπορούσαμε πράγματι να βγούμε με την κοινωνία όρθια, όπως λέγαμε και όπως ισχυριζόμαστε ότι είναι πιο ισχυρή σήμερα η κοινωνία, αλλά ενσωμάτωνε και την υποχώρηση, για να μην την ονομάσω και ήττα, του πρώτου εξαμήνου σε σχέση με την προσπάθεια, τη μεγάλη που έγινε, τότε ήμουν Υπουργός Εσωτερικών, τη μεγάλη προσπάθεια που κάναμε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και η οποία λόγω του συσχετισμού των δυνάμεων και στις κυβερνήσεις αλλά και στα θεσμικά όργανα και λόγω της ύπαρξης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν πέτυχε. Περί αυτού πρόκειται, αυτό είναι γνωστό, όλα τα στοιχεία ήταν φανερά ενώπιον του ελληνικού λαού και πιστεύω ότι γι' αυτό το λόγο και ο ελληνικός λαός και πάλι επέλεξε η αριστερά να είναι ο κορμός μιας κυβέρνησης που θα υλοποιήσει την έξοδο από αυτή την πολύ σκληρή μνημονιακή φάση. Το θέσατε μόνος σας και εγώ βέβαια καταλαβαίνετε ότι αυτό θα σας ρωτούσα αφού κάνουμε την αναδρομή. Γιατί τελικά οδηγηθήκαμε εκεί που οδηγηθήκαμε μετά το δημοψήφισμα που οργανώσατε εσείς, αν ήσασταν Υπουργός Εσωτερικών τότε, ναι. Άψογα σε χρόνο ρεκόρ, οφείλω να ομολογήσω, αλλά από την άλλη πλευρά σε μια περίοδο δραματική. Δηλαδή εσείς ο ίδιος και ο κύριος Τσίπρας είπε ότι είχατε αυταπάτες, το όχι μετατράπηκε σε ναι, όπως το είπατε και πριν, υποχώρηση είπατε. Και επίσης θέλω να σας ρωτήσω αν εκείνη την περίοδο, εκτός από αυταπάτες, υπήρξαν και μοιραία πρόσωπα στον όλο καμβά των γεγονότων που οδήγησε κλειστές οι τράπεζες, ουρές. Κύριε Παπαδάκου, να τα πάρουμε ένα-ένα. Να σας πω ότι το δημοψήφισμα πράγματι έγινε, δεν είχε ξαναγίνει δημοψήφισμα στη χώρα μας με τα πολιτευτικά, μετά το βασιλικό, περί τη βασιλεία το δημοψήφισμα. Έγινε χωρίς να υπάρξει καμία ένσταση, με άψογες διαδικασίες και έγινε με κλειστές τις τράπεζες, με ισχύ των capital control και μέσα σε πολύ δυσχερείς συνθήκες.
Το ότι μπορέσαμε και το βγάλαμε μέσα σε μία εβδομάδα, σας λέω κάτι που μπορείτε να το θεωρήσετε είδηση, είναι το ότι είχαμε προετοιμαστεί για μία τέτοια πιθανή εξέλιξη ήδη από το Πάσχα του 2015. Είχατε προετοιμαστεί, προετοιμαστεί γιατί θα θέτατε... Για την πιθανότητα να πάμε σε μία τέτοια εξέλιξη, όπου θα ετίθενται αφενός οι προτάσεις των δανειστών και αφετέρου η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για να υπάρξει μια ετοιμιγορία η οποία θα βοηθούσε, αυτή ήταν πάντοτε η άποψή μας και η άποψη του Πρωθυπουργού, η οποία θα βοηθούσε την πέρα-πέρα διαπραγμάτευση. Και αν θυμάστε επίσης, κατά τη διάρκεια της βδομάδας, της πολύ κρίσιμης και δραματικής βδομάδας, μέχρι να πάμε στις 6 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, το δημοψήφισμα, ο Πρωθυπουργός την Τετάρτη είχε με πολύ μεγάλη σαφήνεια και ειλικρίνεια είχε πει πως θέλει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ακριβώς για τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης. Πάντως είχε τοποθετηθεί ευθέως υπέρ του όχι. Βεβαίως, αυτό, ότι αυτό θα ήταν και ήταν σε ένα βαθμό ύστερα μια μεγάλη ενίσχυση της θέσης της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία ποτέ, σας το λέω ευθύτατα, δεν φλερτάρισε με την ιδέα της εξόδου από το ευρώ. Όλα τα μέλη της κυβέρνησης, θεωρείτε? Η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού και το Υπουργικό Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα γνωρίζετε πολύ καλά πως υπήρχε και η άποψη να πάμε στη δραχμή από, από ένα μέρος του ΣΥΡΙΖΑ και κυβερνητικών στελεχών, αλλά αυτό ποτέ δεν μας εμπόδισε. Ίσα-ίσα, όταν συνειδητοποιήσαμε πως αυτή από άλλο δρόμο ήταν και η πρόταση του κυρίου Σόιμπλε, ο οποίος ήδη είχε συλλέξει για τις συνενέσεις ενδεχομένως, αν θυμάμαι καλά, 10 ή 11 κυβερνήσεων για το περίφημο Brexit. Όταν συνειδητοποιήσαμε με μία πρίκα η οποία θα μας δινότανε τότε ύψους κάποιων δεκάδων εκατομμυρίων για τη μεταβατική φάση, για να μην γίνει χάος που δεν το θέλανε ούτε οι δανειστές, έτσι λέγανε, θα οδηγούμασταν δηλαδή στο χάος με πρίκα. Περί αυτού επρόκειτο, αυτή ήταν η πρόταση που μας ερχόταν από εκεί. Όταν συνειδητοποιήσαμε και αυτό, δεν υπήρχε πια καμιά αμφιβολία ότι θα μπορούσαμε να διακυβεύσουμε, και ο Πρωθυπουργός ήταν σαφέστατος και πριν και μετά βέβαια από τη δραματική ολονικτία που οδήγησε στην συμφωνία, ήταν σαφέστατος ότι δεν θα μπορούσαμε να διακυβεύσουμε την έξοδο της χώρας από το ευρώ. Από εκεί και πέρα τα πρόσωπα, επειδή δεν θέλω να το αφήσω αυτό, ήταν πολύ κέρια η ερώτησή σας, τα πρόσωπα πάντοτε παίζουν το ρόλο τους και μέσα στη Βουλή και μέσα στην κυβέρνηση και έξω, αλλά η ευθύνη είναι συνολική, είναι συλλογική, έχει αναλυφθεί από όλους μας και από τον Πρωθυπουργό και από μένα τότε που ήμουν Υπουργός Εσωτερικών και από όλους μας. Δεν πιστεύω δηλαδή και τώρα βλέποντας τα πράγματα ότι υπήρξαν λόγω διαφορετικών απόψεων ή διαφορετικού στυλ του πολιτεύεστε μοιραία πρόσωπα τα οποία οδήγησαν τη διαπραγμάτευση σε τόσο σκληρή αντιπαράθεση. Σας θυμίζω πως είχαν γίνει δύο επί της ουσίας, μία που η δεύτερη απεφεύχθηκε τελευταία στιγμή με ένα κονδύλι που είχε βρεθεί δια της Τράπεζας της Ελλάδας στάσεις πληρωμών ως προς τα δάνεια. Δύο φορές δηλαδή λέτε κινδυνεύσαμε να οδηγηθούμε σε στάσεις πληρωμών. Δύο φορές φτάσαμε βεβαίως, ναι, σε σχέση με τα τις υποχρεώσεις που είχαμε ως χώρα να δώσουμε τα τοκοχρεωλήσια, ας πούμε, εκείνες της περίοδου. Είναι γνωστό αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κυριολεκτικά λειτουργήσαμε ως κυβέρνηση στη βάση των υπεσχημένων του Ιανουαρίου. Δεν πήγαινε άλλο. Δεν μπορούσε παραπέρα να τραβηχτεί το σκηνί. Εκεί εντάσσεται η προφανής αυτοκριτική που έχει γίνει και ενώπιον του λαού από τότε, ότι δεν υπήρξε αρκετά σοβαρή εκτίμηση του συσχετισμού δυνάμεων που είχε διαμορφωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου για να είμαστε ειλικρινείς είχε γίνει από ό,τι φαίνεται μια επιλογή για 4 μικρές χώρες, Ιρλανδία, Κύπρο, Πορτογαλία, Ελλάδα, να είμαστε σε αυτή την περιπέτεια και με, και με τη διακινδύνευση της εξόδου αυτών των χωρών, στο όνομα του να μην θυγούν, διότι δεν μπορούσαν να θυγούν με μνημόνια οι δύο μεγάλες οικονομίες, η Ιταλία και η Ισπανία. Ναι, θέλω να σας ρωτήσω... Τώρα πια μπορεί κανείς, σας λέω, να τα δει λίγο από μία απόσταση και να βλέπει ποια ήταν ακριβώς η επιλογή και των ελίτ
εγκληματική επιλογή, κατά τη γνώμη μου, είναι σαφές, πλην όμως αυτή ήταν η επιλογή. Εμείς θεωρούσαμε πως θα μπορούσαμε και ως χώρα, διότι είχαμε το δίκαιο με το μέρος μας, να άρουμε αυτές τις σκληρές δεσμεύσεις. Για τις τράπεζες ισχύει αυτό που έχουμε μάθει. Ότι. Ότι ο κύριος Ντράγκη έχει υποσχεθεί να μην κλείσουν οι τράπεζες εκείνη τη βδομάδα τη μοιραία του δημοψηφίσματος. Είχε δώσει τέτοια σήματα. Αυτό γνωρίζαμε, πως είχε δώσει τέτοια σήματα. Να μιλήσουμε για ένα πρόσωπο ακόμα, την κυρία Μέρκελ. Δεν της είχατε καλοφερθεί προεκλογικά το 2015. Μετά όμως φαίνεται ότι υπήρξε ένας δρόμος συνεννόησης, να το πω έτσι. Είναι έτσι. Κυρία Παπαδάκου, φαίνεται ότι μετά τη συνομολόγηση της τελευταίας δανειακής συμφωνίας, το αποκαλούμε τρίτο μνημόνιο, υπήρξε μια σαφής πολιτική δέσμευση από την ελληνική πλευρά, από μας, τήρησης των συμπεφωνημένων, με ταυτόχρονη εφαρμογή κάποιων στοιχείων παράλληλου προγράμματος για να μείνει όρθια η ελληνική κοινωνία. Αυτό έγινε αποδεκτό από εκείνη την πλευρά και η κυρία Μέρκελ από εκεί και πέρα πλέον διαμόρφωσε μια πιο φιλική, θα την έλεγε κανείς, ή όπως να την πει, στάση παρακολούθησης αυτού όλου της τριετούς διάρκειας εφαρμογής αυτών των δεσμεύσεων σε μια αρκετά καλή πολιτισμένη σχέση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Να πάω στον Πρόεδρο της Βουλής τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω ποια ήταν η πιο δραματική στιγμή στη διάρκεια της θητείας σας έως σήμερα. Καταρχήν να σας πω για το πριν, αν θέλετε, διότι είναι δύο δραματικές στιγμές που θυμάμαι και έχουν σημασία και πέραν της Βουλής. Σαν υπουργός, λέτε. Σαν υπουργός η μία, που ήταν ακριβώς η εβδομάδα που εφαρμόστηκαν τα capital control. Είχα μια πολύ μεγάλη αγωνία, προφανώς, και μέχρι πολύ αργά το βράδυ έκανα βόλτες για να βλέπω και στα... Τι γινόταν στις ουρές. Τι γινόταν στις ουρές και πόσο ο κόσμος και η ελληνική κοινωνία θα μπορούσε ένα τέτοιο μέτρο πρωτοφανές σε ευρωπαϊκή κλίμακα να το αντέξει και να το ενσωματώσει στην καθημερινότητά του. Εσείς πώς εξυπηρετούσατε την καθημερινότητά σας ίδιο, τότε. Το ίδιο, με κάποιο 50. Πώς αλλιώς, εδώ δεν είχαμε να δώσουμε στους δικαστικούς που πήγανε για το δημοψήφισμα, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε διαφορετικά. Εγώ θα έπαιρνα διαφορετικά. Δεν υπήρχε τρόπος να έχεις διαφορετικά χρήματα τότε. Αφήστε το αυτό. Έγινε μια τεράστια προσπάθεια. Η ελληνική κοινωνία απέδειξε και κατέδειξε και τότε ότι μπορεί να είναι όρθια στις κρίσιμες στιγμές. Το δεύτερο που ήταν ακόμα πιο πριν όμως και έχει μια σημασία, θα το αντιληφθείτε, όταν ήταν 2 η ώρα το πρωί περίπου που με είχε πάρει ο Παναγιώτης Ολοφαζάνης για να μου πει για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Και από εκεί δρομολογήθηκε μια ολόκληρη εξέλιξη δραματική, διότι και μέχρι τότε είχαμε και δολοφονίες του Λούκμαν και κτυπήματα κτλ. Από πλευράς της Χρυσής Αυγής. Δρομολογήθηκε μια εξέλιξη με τη σύλληψη στελεχών της οργάνωσης, επί κυβέρνησης Σαμαρά πια κτλ. Που δρομολόγησε επίσης εξελίξεις που βλέπουμε ακόμα τις ουρές τους, διότι δεν έχει τελειώσει και η δίκη της Χρυσής Αυγής μέχρι τώρα. Ήταν δύο στιγμές που με σφραγίσαν. Τώρα, είχατε όμως και εδώ αντιπαράθεση. Μέσα στη Βουλή. Με στελέχη της Χρυσής Αυγής, με βουλευτές. Μέσα στην Βουλή είχαμε αντιπαράθεση από το 12 κιόλας. Τώρα, το ύστερα, αυτά τα χρόνια, είναι προφανές πως ζούμε μια κατάσταση όπου με την ψήφο του ελληνικού λαού, και εγώ θα το λέω πάντοτε, 3 φορές έχει μπει αυτό το κόμμα στην Βουλή και είναι θέμα του ελληνικού λαού να μην ξαναμπεί ή να μειωθεί και να συρρυκνωθεί η δύναμή του. Και υπήρξαν πάρα πολλές περιπτώσεις αυτή την τριετία όπου υπήρξαν συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις και μέσα στην αίθουσα της Βουλής όταν θρασίτατα λένε την άποψή τους. Κατά τα άλλα, εναντίον της δημοκρατίας, είτε υπέρ της Χούντας, εναντίον του Πολυτεχνείου. Έχουν κάνει και επεισόδια, βέβαια. Δεν λένε πολλά επεισόδια. Έχουν γίνει αρκετά επεισόδια. Χειροδικίες και μέσα και έξω από τη Βουλή έχουν γίνει αρκετά επεισόδια. Έχει τηρηθεί ο κώδικας δεοντολογίας, έχουν επιληφθεί τα αρμόδια όργανα, έχουν επιβληθεί κάποιες ποινές. Επαναλαμβάνω όμως, επειδή βρισκόμαστε και ενώπιον της συνταγματικής αναθεώρησης και επειδή από κανένα κόμμα δεν προτάθηκε το ελληνικό σύνταγμα να συμπεριλάβει διάταξη απαγόρευσης λειτουργίας αυτού του κόμματος. Και θεωρώ σωστά.
παρά ότι σας το είχε ανοίξει μια ανακρίτρια, αν θυμάμαι το θέμα. Το είχε ανοίξει ο κύριος Βενιζέλος, αν δεν κάνω λάθος, το 12-13. Και η κυρία Κλάπα, με ένα έγγραφο που σας έστειλε. Ενδεχομένως. Ναι. Πάντως δεν υπάρχει, δεν το σκέπτεστε αυτή, δεν υπάρχει αυτή η πολιτική βούληση και κατά τη γνώμη μου σωστά από πλευράς των κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου. Είναι θέμα του ελληνικού λαού να αντιληφθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο το ευρωπαϊκό, όπου σηκώνουν κεφάλι αντίστοιχες δυνάμεις και σε άλλες χώρες. Δυστυχώς και σε αυτό το ζήτημα είχαμε πρόδρομα πολιτικά φαινόμενα στη χώρα μας. Είναι θέμα του ελληνικού λαού να αποτιμήσει τη βία, το ρατσισμό, την ξενοφοβία, τις εγκληματικές ενέργειες οι οποίες είναι ως αποτέλεσμα αυτής της βίαιης συμπεριφοράς και τη φιλοφασιστική νοοτροπία και να στείλει αυτό το κόμμα στα αζήτητα του πολιτικού συστήματος. Θα ήθελα να μου περιγράψετε ένα περιστατικό που θεωρείτε ότι τον χαρακτηρίζει. Ήταν το βράδυ που είχε συμβεί, είχε προηγηθεί το επεισόδιο με τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής, τον Μπαρμπαρούση. Πριν από λίγο στην Ελληνική Βουλή υπήρξε ένα πρωτοφανές συμβάν όπου εκπρόσωπος ενός κόμματος προέβη σε ανοιχτή πρόσκληση για στρατιωτικό πραξικόπημα ενάντια στη νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας, κύριος Μπαρμπαρούτσης της Χρυσής Αυγής, και εναντίον του απάτριδος, όπως είπε, πρωθυπουργού. Οι εκφράσεις αυτές, πέραν όλων των άλλων, των προφανών και αυτονοήτων, θίγουν και την τιμή των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, που προφανώς δεν θίγονται από τέτοιου είδους προκλήσεις. Ταυτόχρονα, αποτελούν μία πρόκληση διχασμού, μία πρόκληση προς τη δημοκρατία, με ενδεχόμενο πρόκλησης ακραίων στοιχείων για τη δημιουργία επεισοδίων σε όλη τη χώρα. Δεν θέλω να ξανακούσω, μιλάω και προσωπικά από καρδιάς, διότι σε λίγους ομιλητές είναι να μιλήσουν κι άλλοι εκπρόσωποι, αυτή την πρόκληση, η οποία είναι σαφές ότι υπήρξε προσχεδιασμένη, συστηματική, διχαστική και έχει να κάνει και με το τι θα συμβεί σήμερα, αύριο, μεθαύριο, σε αυτόν τον τόπο. Εκείνο το βράδυ ήταν η συζήτηση για τη συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή. Ήταν η τελευταία μέρα και έξω από τη Βουλή, στην πλατεία Συντάγματος, υπήρξε μια διαδήλωση και υπήρξαν και επεισόδια. Μετά τη μία το βράδυ, ο πρόεδρος της Βουλής είχε έρθει σε εμάς στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών και ήταν μια πολύ έτσι έντονη βραδιά με πολύ έτσι έντονα συναισθήματα και αυτά που υπόθηκαν και αυτά που είχαν γίνει. Έτσι, είναι από τις στιγμές νομίζω που έχουν σφραγίσει την περίοδό του έως τώρα. Κατά την κορύφωση της συζήτησης για την πρόταση δυσπιστίας της Νέας Δημοκρατίας για το ονοματολογικό, υπήρχαν επεισόδια εκτός του Κοινοβουλίου. Τότε λοιπόν ο κύριος Βούτσης, θέλοντας να έχει ο ίδιος εικόνα, βγήκε στο προάβλιο της Βουλής, έκανε μια επιθεώρηση και ήρθε μετά τα μεσάνυχτα στα γραφεία των κοινοβουλευτικών συντακτών, λέγοντάς μας ότι εντόπισε μάρμαρα, πέτρες και ούτω καθεξής. Και αυτό που μου έκανε επιπλέον εντύπωση είναι ότι είχε πάρα πολύ καλή εικόνα για το τι συνέβαινε εκτός κοινοβουλίου, ενώ εκείνος ήταν εδώ. Πριν από ένα μήνα, σας έστειλε ένα έγγραφο η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και σας κατηγορεί για το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Θέλω να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Η μία ερώτηση αφορά πώς δεχθήκατε από μία πρώην σύντροφό σας ένα τέτοιο χαρτί, το οποίο ήταν σκληρό χαρτί σε βάρος σας. Και το δεύτερο είναι για την ουσία της υπόθεσης, πώς προχωράει, υπάρχει μία έκθεση που πρέπει να μπει στην Ολομέλεια της Βουλής, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Ωραία. Έχουμε πει επανειλημμένα όλα αυτά τα χρόνια ότι θα έρθει στην Ολομέλεια της Βουλής στη διάρκεια της παρούσης περίοδου, και τώρα είμαστε στην τέταρτη σύνοδο της 17ης περίοδου της Βουλής. Το πόρισμα το οποίο έχει ετοιμαστεί από την Ειδική Εξεταστική Επιτροπή για το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων σε όλες του τις πλευρές, έτσι, και προσωπικές αποζημιώσεις και αρχαία και λοιμός και δάνειο, είναι πάρα πολλά, και οι 100 τόσες διαπιστωμένες
πόλεις και κομοπόλεις οι οποίες έγιναν εγκληματικές ενέργειες πέραν των εκατοντάδων άλλων που επίσης έχουν υποστεί επιμέρους καταστροφές. Όλο αυτό το πόρισμα θα έρθει για να γίνει απόφαση της Ελληνικής Βουλής και για να υπάρξει από εκεί και πέρα μια μεθοδική διακοινοβουλευτική, διακρατική και νομική διεκδίκηση των γερμανικών επανορθώσεων σε κλίμακα Ευρώπης. Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε το εξής, ότι αυτά τα χρόνια σε όλες τις συναντήσεις που γίνανε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, από τον Πρωθυπουργό, από μένα, στην κλίμακα των συναντήσεων που είχε ο καθένας με Προέδρους Δημοκρατίας, Πρωθυπουργούς, πρέσβεις κτλ., διακοινοβουλευτικές επιτροπές και άλλες, πάντοτε, πάντοτε δημοσίως ετίθετο αυτό το ζήτημα. Ούτε μια στιγμή οι ελληνικές κυβερνήσεις και η παρούσα βεβαίως δεν έχουν αποστεί από τη δημόσια διεκδίκηση και τοποθέτηση αυτού του ζητήματος σε όλες τις επίσημες συναντήσεις. Και επίσης να σας πω ότι ευθύτατα είχαμε πει ότι αυτή η υπόθεση θα έρθει και θα έρθει πράγματι τον επόμενο μήνα στην Ολομέλεια της Βουλής σε χρόνο που κανείς δεν θα μπορεί να πει ότι γίνεται συμψηφιστικά με την περίοδο που διανύαμε για τα χρωστούμενα της χώρας σε σχέση με τα μνημόνια. Θα ήταν λάθος πολιτικό, αυτή την ευθύνη πήραμε, επ' αυτού η κυρία Κωνσταντοπούλου προφανώς είχε και έχει εντελώς ριζικά διαφορετική άποψη, σεβαστή, την έχει εκφράσει και διαδικογράφων επανειλημμένων, δεν μόνο το τελευταίο. Αν είναι σε κάτι υπόλογο το πολιτικό σύστημα εν γέννη, και είναι ότι για πάρα πολλά χρόνια, και αναφέρομαι πλέον στις προηγούμενες κυβερνήσεις, υπήρχαν κλειστά αυτιά σε αυτή την ηθική και ιστορική διεκδίκηση του ελληνικού λαού, όπως υπήρχαν και κλειστά αυτιά και μάτια στη διεκδίκηση του να έρθει επιτέλους στο φως ο φάκελος της Κύπρου. Τώρα, πρακτικά, τι είναι ρεαλιστικό να ελπίζουμε από όλα αυτά που διεκδικούμε? Το δάνειο, τη συντήρηση των στρατευμάτων, δεν μπορώ να κάνω. Ο χρυσός που... Να σας πω. Ναι. Όλοι λένε ότι ας μην είναι εντελώς χειροπιαστή η υπόθεση του δανείου, διότι ήδη η γερμανική πλευρά το είχε αναγνωρίσει και έχει δώσει και τις δύο πρώτες δόσεις τις εξοφλητικές. Αυτό αν θέλετε όλοι λένε ότι είναι κάτι πιο εύκολο. Αυτή η υπόθεση να γνωρίζετε ότι σε όλα τα επίπεδα θα αντιμετωπιστεί εν συνόλο και θα συζητηθεί σαν τέτοια. Και από τη γερμανική πλευρά είμαι σίγουρος και σε νομικό επίπεδο, διότι επίσης είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα φτάσουμε και στα δικαστήρια. Κατάλαβα. Και άρα εκεί πλέον βαραίνει πάντοτε ο λόγος του Μανώλη του Γλέζου. Αν θυμάστε είχε πει ένα ευρώ θέλουμε. Για την ηθική και ιστορική αποκατάσταση αυτών των πολλαπλών εγκλημάτων, που είναι και εγκλήματα στη μνήμη και του ελληνικού λαού πρωτευόντως, αλλά ακόμα και του γερμανικού λαού και των νέων γενιών. Άρα θα ξεκινήσουμε από το 1 ευρώ. Είμαι σίγουρος πως εφόσον τελεσιδικήσει αυτή η υπόθεση, που ενδεχομένως θα αφορά ή θα ενδιαφέρει, διότι και από αυτού υπάρχουν διάφορες κινήσεις και άλλες χώρες, θα είναι πολύ διαφορετική κατάληξη. Το θέμα όμως είναι να υπάρξει αυτή η αναγνώριση για τις ψυχές αυτών των εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που είτε δια του λοιμού, είτε δια των εκτελέσεων, είτε δια της αφαίρεσης των περιουσιών κτλ. Ναι. Οδηγήθηκαν δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στον αφανισμό. Είμαστε χώρα, το είπα πριν από λίγες μέρες μιλώντας για την Εθνική Αντίσταση, με το μεγαλύτερο ποσοστό απολειών σε όλη την Ευρώπη σε σχέση με τον πληθυσμό μας και η χώρα που γίνανε οι μεγαλύτερες αντιστασιακές ενέργειες από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και αναφέρομαι στις δύο μεγάλες τεράστιες διαδηλώσεις με 200.000 ανθρώπους που η μία απέτρεψε την επιστράτευση για το Ανατολικό Μέτωπο και η άλλη απέτρεψε τη βουλγαρική κατοχή στη Μακεδονία. Αυτά είναι συνταρακτικά γεγονότα. Δεν σας τα αναφέρω κατά τύχη, το αντιλαμβάνεστε, διότι υπάρχουν και τώρα επιλύσμονες, υπάρχουν και τώρα απόψεις ακόμα και στα νέα παιδιά, στα παιδιά μας που διοχετεύουν το δηλητήριο του εθνικισμού, του ρατσισμού, του φασισμού. Στον αντίποδα τώρα είναι αυτό που είπα, το φάκελο της Κύπρου. Αναλάβατε μια ιστορική ευθύνη και σε αυτό. Γιατί αποκαλύπτονται λεπτομέρειες που αφορούν τον τρόπο που λειτουργήσε η χώρα και μάλιστα σε μια εποχή που δεν έχει λυθεί. 32 τόμους των 500-600 σελίδων
μέσα σε 1,5 χρόνο περίπου ήδη είχαν βγει 4 πρώτοι που παραδώσαμε στην πολιτιακή και στρατιωτική ηγεσία της χώρας εδώ και στην Κύπρο, θα βγει το σύνολο, επαναλαμβάνω, όλων των εγγράφων που είχαν απασχολήσει την Εξεταστική Επιτροπή από το 86 μέχρι το 88 στη Βουλή και αφορούν στο φάκελο της Κύπρου. Εργάστηκαν 2 επιτροπές και με επιστήμονες, Ελληνική και Κυπριακή Επιτροπή και ύστερα και μια διακομματική επιτροπή από πλευράς της Βουλής με εξέχωσες προσωπικότητες επί 1,5-2 χρόνια για να γίνει αυτή η καταλογογράφηση, η ψηφιοποίηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αισθάνομαι ιδιαίτερη ευθύνη που είμαι ενώπιον σας για αυτό το θέμα. Ιδιαίτερα όμως αισθάνομαι συγκίνηση και το λέω ειλικρινά, διότι 43 χρόνια δεν είναι απλά πολλά, είναι υπερβολικά πολλά και έχουν διαμορφώσει ένα ιστορικό ρήγμα μνήμης και ευθύνης. Και με αυτή την έννοια είναι θέμα ιστορικού χρέους με τις ηθικές, πολιτικές και τις άλλες διαστάσεις του το ζήτημα για το οποίο αναφέρθηκε προηγούμενα και ο Πρωθυπουργός. Στη δικιά μου γενιά, τότε πάρα πολύ παλιά, κολλάγαμε κάτι αυτοκόλλητα που έλεγαν «Δεν ξεχνώ» για την Κύπρο. Περάσαν 43 χρόνια και εκείνο το «Δεν ξεχνώ» ενδεχομένως υπήρξε ένα άλοθη συλλογικό για τη λύθη, η θελημένη ή αθέλητη μιας ολόκληρης κοινωνίας, μιας ολόκληρης χώρας. Η μεγάλη είδηση του φακέλου, κυρία Παπαδάκου, είναι πως υπήρξαν εγκληματικές ενέργειες και παραλήψεις της ελληνικής πλευράς, δηλαδή της Χούντας τότε, που οδήγησαν και στρώσανε το δρόμο στα σχέδια που ενδεχομένως υπήρχαν και από πριν από πλευράς της τουρκικής ηγεσίας, για να κάνουν προγεφύρωμα, το οποίο ύστερα μάλιστα το επεξέτειναν στο 40% επί του Κυπριακού εδάφους. Εγκληματικές ευθύνες σε όλα τα επίπεδα, από την προετοιμασία για το πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου, μέχρι ύστερα του πώς κινήθηκαν οι μονάδες, μέχρι ύστερα του πώς ερχόντουσαν τα σήματα εδώ, τα οποία λέγανε «τους βλέπουμε απέναντι, έρχονται, πλησιάζουν σε τόσες ώρες ή είναι αυτές οι δυνάμεις», και τους καθησύχαζαν ότι υπήρχε από πλευράς και του συμμαχικού παράγοντα και από άλλες πλευρές υπήρχαν καθησυχαστικά σήματα και ότι επρόκειτο περί ασκήσεων. Εκεί, αν δει κανείς όλη την και τις δυνατότητες που υπήρχαν για αποτροπή, είναι μέσα οι λεπτομέρειες από επιχειρησιακά θέματα, από τα υποβρύχια, τα μικρά που είχε τότε η χώρα, πολύ μεγάλης εμβέλειας και δυνατότητας επιχειρησιακής, μέχρι το ζήτημα του πώς γίνανε οι στραβές, επιτρέψτε μου την έκφραση, με τα αεροπλάνα και τη μεταφορά ελληνικών δυνάμεων. Με το πώς είχε αποχωρήσει η δύναμη η ελληνική από εκεί την ίδια μέρα το πρωί που ξεκίναγε αυτή η διαδικασία και τους ξαναφέρανε πίσω, ας πούμε, τους στρατιώτες. Απίστευτα πράγματα που δεν ήταν πολιτικά λάθη, ήταν θέμα προδοσίας από τυφλωμένους ανθρώπους που τότε ήταν η Χούντα, η ελληνική, από τυφλωμένους ανθρώπους, εξαρτημένους απολύτως και από διεθνείς παράγοντες, από υπηρεσίες κτλ. Από τυφλωμένους ανθρώπους από το αντιμακαριακό και αντιαριστερό τους μένος. Και ο φάκελος της Κύπρου δείχνει τις αλήθειες των εγκληματικών ενεργειών εκείνης της περίοδου. Αυτό έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη των ελληνικών κυβερνήσεων από το 88 και ύστερα, που υπήρχαν αυτά τα πορίσματα, ήταν πόρισμα της πλειοψηφίας της Επιτροπής, χώθηκε μαζί με άλλες υποθέσεις σε κάποιο ερμάριο. Υπήρξαν μεγάλες πιέσεις από την κυπριακή ηγεσία, αυτά που σας λέω τα έχουν καταγγείλει οι πρόεδροι της Κύπρου προς τους Έλληνες πρωθυπουργούς, για να ανακοινήσουν αυτή την υπόθεση και να φέρουν στην επιφάνεια, σε επικουρία των κυπριακών και ελληνοκυπριακών θέσεων στους διάφορους κύκλους των συζητήσεων που γινόταν αυτά τα χρόνια, σε επικουρία θα ήταν στοιχεία αυτού του φακέλου, δεν το είχαν κάνει. Τώρα το κάναμε, αποκινούμε τους Κύπριους συναδέλφους και με διακομματική στήριξη στην Ελληνική Βουλή. Και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι.
Ο Νίκος Βούτσης δεν είναι ο ξύλινος πρόεδρος. Είναι ένας πρόεδρος που έχει πολιτική άποψη, την εκφράζει με τον οποιοδήποτε τρόπο. Το γραφείο του είναι ανοιχτό στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Έχετε άμεση πρόσβαση και διευκόλυνση της δουλειάς σας. Ναι, νομίζω ότι έχει φροντίσει, όπως και παλαιότερα και αρκετοί πρόεδροι έχουν φροντίσει, ώστε να υπάρχει μια συνεργασία και μια επαφή με τον πρόεδρο της Βουλής. Εξάλλου, αρκετές φορές, σχεδόν τουλάχιστον 3 φορές το μήνα, έχουμε ενημέρωση από τον ίδιο τον πρόεδρο και τους γραμματείς της Βουλής για τα όσα συμβαίνουν στο Κοινοβούλιο και για όσα πρόκειται να συμβούν και για τον προγραμματισμό. Τι καινούριο έχει κομίσει στην κοινοβουλευτική πρακτική η Προεδρία Βούτση? Θα ξεκινήσω από το τελευταίο, το πιο πρόσφατο που ολοκληρώθηκε και μάλιστα πριν από λίγο, πριν αυτή τη στιγμή είχαμε την ενημέρωση, ήταν η αξιολόγηση που έγινε στο προσωπικό της Βουλής. Είχαμε μία αυτή, ο τρόπος αξιολόγησης μπορεί, όπως είπε και ο ίδιος πριν από λίγα λεπτά, μπορεί να θεωρηθεί και πιλότος για την αξιολόγηση γενικότερα στο δημόσιο. Έχουν μπει με μία νέα διαδικασία οι νέοι προϊστάμενοι της Βουλής και έχει αξιολογηθεί το προσωπικό, το οποίο θεωρείται ειδικά υψηλού επίπεδου. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας σε σχέση με την στάση που κρατάει ο πρόεδρος της Βουλής απέναντι στην Χρυσή Αυγή. Νομίζω ότι έχει γίνει εντός εισαγωγικών θεσμός και κατά την άποψή μου και ως πολίτης το επικροτώ. Δεν μένει αναπάντητο μισό παραλήρημα φασιστικό, αντιδημοκρατικό ή μυσαλλοδοξίας από κατά κύριο λόγο βουλευτές της Χρυσής Αυγής στην Ολομέλεια από τον πρόεδρο της Βουλής. Ο λόγος του ήταν πάρα πολύ σαφής και σπέρνει μίσος, δηλητήριο, διχασμό και υποψία για Έλληνες βουλευτές. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στο ελληνικό κοινοβούλιο όλες τις δεκαετίες, όσο και αν ανατρέξετε στα πρακτικά. Κανένας Έλληνας βουλευτής δεν μπορεί να καλείται να δηλώσει στην ελληνική βουλή αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αυτό όμως που μπόρεσε μέσα σε μια μνημονιακή περίοδο να κάνει ο Βούτσης είναι να λειτουργεί η Βουλή κανονικότερα, όχι με αυτές τις περίφημες μακραίες συνεδριάσεις που ξεκινάγαμε και κάναμε και ξημερωνόμασταν στη Βουλή. Άφησε τη Βουλή να μην είναι, έκανε τη Βουλή να μην είναι περίκλειστη στον κόσμο. Πια δεν έχουμε τα κάγκελα, σηκωμένα κάγκελα και φραγμό από λεωφορεία όταν υπάρχουν διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις έξω από τη Βουλή. Και αυτό προσδιορίζει και την σχέση που θέλει να έχει η Βουλή με τους πολίτες. Είναι πάρα πολύ ειλικρινής και ευθύς. Όταν θέλει να σου κάνει παρατήρηση, σου κάνει παρατήρηση. Και όταν θέλει να πει καλή κουβέντα, δεν την τρώει πίσω από τη γλώσσα του. Αυτό είναι καλό για μας. Στο πλαίσιο λειτουργίας που έχουμε πάντα, ότι εμείς είμαστε απέναντι στην εξουσία, απέναντι στον πρόεδρο της Βουλής. Πρέπει να είμαστε και κριτικοί δηλαδή για αυτά τα οποία κάνει. Είναι ανοιχτό στην κριτική? Ναι, δεν έχει πρόβλημα στην κριτική και μάλιστα την επιλέγει γιατί του αρέσει και να συνδιαλέγεται με την κριτική, να αντιπαρατίθεται με την κριτική, δηλαδή να πει τα δικά του επιχειρήματα απέναντι σε αυτά τα οποία ακούει. Με ποιο τρόπο ο πρόεδρος της Βουλής διαχειρίζεται τις κρίσεις και με ποιο τρόπο η προκατοχή του? Ο Νίκος Βούτσης είναι άνθρωπος ο οποίος, με εξαίρεση κρίσεις που υπάρχουν συνήθως με την ακροδεξιά, τα διαχειρίζεται με έναν τρόπο που όλοι να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα όριο. Η αγαπημένη του φράση «ήσυχα παιδιά» σημαίνει ότι υπάρχει και ένα παιχνίδι ανάμεσα, το οποίο το έχουν συνομολογήσει τα κόμματα μεταξύ τους. Ότι γίνονται πράγματα που ξέρει ο ένας μέχρι που μπορεί να πάει και το άλλο κόμμα επίσης. Ένας από τους πυλώνες των εξαγγελιών αυτής της κυβέρνησης ήταν και η αντιμετώπιση της διαφθοράς και το άνοιγμα φακέλων που επί χρόνια ραχνιάζανε και στα ανακριτικά και εισαγγελικά γραφεία των μεγάλων υποθέσεων που σηματοδοτούν ουσιαστικά και τη λαιλασία των δημοσίων ταμείων μας στη χώρα.
Λοιπόν, και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή το Κοινοβούλιο συμμετέχει ενεργά σε αυτή την προσπάθεια, με τις εξεταστικές επιτροπές, με τους φακέλους που έρχονται εδώ στη Βουλή, σας ήρθε προημερών και αυτός ο φάκελος του Σιφοράι, μια προμήθεια του 2003, να μην ξεχνιόμαστε, 15 χρόνια μετά, και θέλω να σας ρωτήσω πόσο έχετε συμβάλει, σαν Κοινοβούλιο πια, στη διερεύνηση αυτών των υποθέσεων. Μιλάω για την Οβάρτης, μιλάω για το χώρο της υγείας και για τα εξοπλιστικά βέβαια. Υπάρχουν δύο θέματα στα οποία πρωτογενώς η Βουλή στην παρούσα περίοδο έχει συμβάλει με δύο εξεταστικές επιτροπές. Πρωτογενώς εννοώ. Το πρώτο είναι τα δάνεια των κομμάτων και η διαπλοκή ανάμεσα στις τράπεζες, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα κόμματα. Υπήρξε ένα εξαιρετικά πλούσιο υλικό και όλα αυτά τα πορισματικά συμπεράσματα δόθηκαν στη δικαιοσύνη προς αξιοποίηση και εξ όσων γνωρίζω γίνονται σχετικές διαδικασίες. Και το δεύτερο είναι το ζήτημα της υγείας, όπου μου παραδίδεται ο φάκελος με όλα τα πορίσματα, δηλαδή με τα τέσσερα πορίσματα που αφορούν στο κελπνό, στις αρθροσκοπήσεις, στο φάρμακο και στο ερίκος δινάν. Πάνω σε αυτά τα δύο ζητήματα λοιπόν, για τα οποία για κάποιες από αυτές τις υποθέσεις υπήρχαν και δικαστικές ενδιάμεσες και υπάρχουν, υποθέσεις. Ναι, υπήρξε μια πρωτογενής, πολύ σοβαρή διαδικασία η οποία έγινε στη Βουλή. Για τις άλλες υποθέσεις οι οποίες έρχονται ως έγκληση κατά το αμελητή του άρθρου 86 του Συντάγματος από τους εισαγγελείς και τους ανακριτές εδώ, υπάρχει πολύ μεγάλη περίσκεψη, θέλω να είμαι σαφής. Δεν στοχοποιούμε, ούτε σεναριολογούμε, ούτε συνωμοσιολογούμε. Όταν υπάρχει το ενδιαφέρον από συγκεκριμένο αριθμό βουλευτών, γίνεται συζήτηση στη Βουλή και γίνεται προανακριτική επιτροπή ή εξεταστική επιτροπή. Πιστεύετε ότι αυτό θα γίνει με τον νέο φάκελο που ήρθε τώρα? Θα αναφερθώ πολύ συγκεκριμένα. Να. Εφόσον υπάρξει δηλαδή αυτό το ενδιαφέρον από τον αριθμό των βουλευτών, θα έρθει για να διαμορφωθεί μία προανακριτική επιτροπή για τον κύριο Παπαντονίου, για τον οποίο είναι και η έγκληση από πλευράς του ανακριτών. Γιατί γίνεται λόγος για μίζες εκεί. Βεβαίως. Στο φάκελο. Και εφόσον αυτή η διαδικασία πάει όπως οι προηγούμενες, επαναλαμβάνω, κρατάω σαφώς την απόσταση από το τι θα γίνει από πλευράς των κοινοβουλευτικών ομάδων. Αλλά η πρακτική η οποία έχει βοηθήσει και τη δικαιοσύνη είναι να ενθαρρύνουμε τη δικαιοσύνη, και αυτό το έχω εισπράξει και από τις ακροάσεις που έχουμε κάνει με τους ανώτατους δικαστικούς εδώ επί τριετία, πως αντιλαμβάνονται ότι το πολιτικό σύστημα έχει μια σωστή, εύλογη, αυτονόητη θα λέγε κανείς, ευαισθησία, έτσι ώστε αυτά τα πράγματα, έστω με την τήρηση του παρόντος συντάγματος, να μπορούν να συνεχιστούν για να φτάσουν σε διασταυρώσεις λογαριασμών. Ναι, κατάλαβα. Επειδή μιλήσατε για ευαισθησία, είπατε και για λογαριασμούς και μου δίνετε την ατάκα για την επόμενη ερώτηση. Θέλω να μου πείτε αν είναι εύλογες οι διαμαρτυρίες από το Κινάλ για έναν πρώην Πρωθυπουργό, ένα θεσμικό παράγοντα, έτσι δεν είναι, αυτής της χώρας. Δύο θητείες έκανε ο κ. Κυρία Σουμίτης. Παπαδάκο, εγώ εκλαμβάνω τις διαμαρτυρίες της ηγεσίας του Κινάλ ότι είναι διαμαρτυρίες, και είναι δυστύχημα αυτό, προς την δικαιοσύνη και τη λειτουργία της. Και συντάσσομαι με αυτό που είπε και ο κύριος Σιμίτης, ότι προφανώς, όπως έχουν κάνει και άλλα πολιτικά πρόσωπα εδώ κορυφαία όλο αυτό το διάστημα και όπως ήμασταν και θα είμαστε όλοι διατεθειμένοι να το κάνουμε, όταν ζητείτε δικαστική συνδρομή για το άνοιγμα των λογαριασμών μας, είναι αυτονόητο, είτε έτσι αλλιώς κάνουμε και τα πότε νέσεις κάθε χρόνο με αναφορά όλων των λογαριασμών μας, ότι το κάνουμε. Εκεί μένω. Τα άλλα περί πολιτικών συνωμοσιών, στοχοποιήσεων, σκευωριών κτλ. Τα προσπερνώ, διότι κατά τη γνώμη μου είναι ανάξια και του ιδίου του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος τιμάται και τιμήθηκε και από τον ελληνικό λαό με μια οκταετή θητεία, και άρα αντιμετωπίζεται κάθε φορά, βεβαίως όπως όλοι οι Έλληνες και όλοι μας ενώπιον της δικαιοσύνης, πλην όμως πάντοτε με την εντύπωση που έχει καθένας για τα δημόσια παρουσία καθενός από εμάς. Δεν θέλω να κάνω οποιοδήποτε άλλο σχολιασμό. Τώρα, ας έρθουμε στο κοινοβουλευτικό έργο. Θέλω να σας ρωτήσω αν είστε ευχαριστημένος από το νομοθετικό έργο αυτής της Βουλής όλο αυτό το διάστημα. Έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια από την σκληρή εμπειρία όλων αυτών των ετών που έρχονταν για να ψηφιστούν σε πολύ μικρούς χρόνους και νομοσχέδια πολύ μεγάλα, ενώ τα μνημονιακά νομοσχέδια, στα οποία μάλιστα δεν μπορούσες
να αλλάξεις και γράμμα. Πλην όμως αυτή η διαδικασία που αφορά σε ορισμένα νομοσχέδια που είχαν και δραματικές μερικές φορές κοινωνικές αρνητικές επιπτώσεις, ήταν ένα πλήγμα για την ίδια τη δημοκρατική λειτουργία αυτού που αποκαλείται ναός της Βουλής, τη Βουλή. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο ελπίζω να μην επαναληφθεί ποτέ, να μην υπάρξει ανάγκη να επαναληφθεί ποτέ. Ήδη προφανώς μετά τον Αύγουστο δεν έχουμε τέτοιες διαδικασίες. Έχετε κάποιο παράδειγμα γι' αυτό, να μας πείτε τι σκέπτεστε, έτσι, που αυτό που εξισορρόπησε την οριακή λειτουργία, εσείς το είπατε, ναι, πριν από λίγο. Μα είναι σαφές ότι τα νομοσχέδια για την παιδεία, για την υγεία, την κοινωνική αλληλεγγύη, όλο αυτό το πακέτο, και οι ίδιες οι συζητήσεις για τον προϋπολογισμό, παραδείγματος χάρη, που θα ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα, που αναφέρονται στο σύνολο των θεμάτων της κυβερνητικής πολιτικής, είναι νομοσχέδια τα οποία είχαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κατά τη γνώμη μου, και θέλω να είμαι και λίγο, μπορεί να θεωρηθεί προκλητικός για κάποιες απόψεις, αλλά θέλω να είμαι ευθύς, ο νόμος Παρασκευόπουλου, παραδείγματος χάρη, και οι επεκτάσεις που δοθήκανε παραπέρα από τους επόμενους υπουργούς δικαιοσύνης, είναι ένας πολύ καλός νόμος σε τελευταία ανάλυση, που οδήγησε σε αρκετά μεγάλη αποσυμφόρηση τις φυλακές. Υπήρξαν λοιπόν πάρα πολλές στιγμές, εννοώ νομοθετήματα, αυτά τα 3,5 χρόνια. Ο ΕΦΚΑ, δηλαδή το ότι αυτή τη στιγμή, κυρία Παπαδάκου, έχουμε ένα ταμείο, το οποίο θυμάστε ήταν 120 και τα λοιπά, και μειωνόντουσαν, λέγανε τα κόμματα για 15. Έχει δεχθεί η κυβέρνηση κριτική για αυτό το περίφημο το ασφαλιστικό, έχει δεχθεί πολύ μεγάλη κριτική, τα ξέρετε τώρα. Εγώ σας λέω για το ΕΦΚΑ, το πώς είναι ένα ταμείο, το πώς στάθηκε στα πόδια του, ενώ όλοι θεωρούσαν ότι ήταν μια πάρα πολύ παρακινδυνευμένη θεσμική ενέργεια. Είναι μια εμβληματική μεταρρύθμιση, την οποία δυστυχώς έπρεπε να σπρώξουν και οι ξένοι και οι δανειστές για να γίνει, αλλά ήταν εντελώς απαραίτητα να γίνει από ελληνική πλευρά και να έχει γίνει έγκαιρα. Ή το δασολόγιο και το κτηματολόγιο. Άλλες μεγάλες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες κολυσιεργούσαν και βρισκόντουσαν επί δεκαετίες συνεχώς, ας πούμε, υπό το βάρος και την αράτη των Ευρωπαίων, οι οποίοι χρηματοδοτούσαν κάποια μέρη αυτών των μεταρρυθμίσεων. Αλλά κτηματολόγια ακόμα δεν έχουμε, κύριε Πρόεδρε. Το 9% έχουν καταγραφεί. Με, επειδή έχω ασχοληθεί, θα με επιτρέψετε. Συγχωρέστε με, σας έχουμε επιτρέπω, θεσμικά. Αλλά το μεν, θεσμικά. Όχι, όχι. Το μεν δασολόγιο θα κλείσει εντός του έτους και του 19, για το 18 είχαν πει για το 19, για το ΔΕΚ κτηματολόγιο προχωράει με πολύ καλούς ρυθμούς για να έχει κλείσει εντός διετίας εν συνόλο. Μακάρι, αλλά από το 97 το ξέρετε, καταγράφονται, έχουν ξοδευτεί 700 εκατομμύρια, επειδή το θέσατε εσείς ο ίδιος. Δεν είναι ο τομέας σας, δεν ήταν ποτέ, αλλά το θέμα είναι ότι έχουν ξοδευτεί 700 εκατομμύρια ευρώ, το ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Παπαδάκου, και αυτά σκάνδαλα ήταν, για να συνεννοούμαστε. Οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες γίνανε σε κρίσιμους τομείς υγείας, περιβάλλοντος, ασφάλισης και τα λοιπά, σε αυτά τα 3,5 χρόνια δεν είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Για τα κανάλια ξέρετε, παραδείγματος χάρη, καλύτερα εμού ότι είναι η πρώτη φορά που υπάρχει Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης που έδωσε τις άδειες που θα πληρώσουν, όπως θα πρέπει άλλωστε, ο ιδιωτικός τομέας επί δεκαετία το ποσό που τους αναλογούς, όπως επίσης και, αν θέλετε, δεν λέω τη λέξη περήφανο, είμαι ικανοποιημένος για το ότι σε αυτή την περίοδο της Βουλής, με 4/5, άρα με συνένεση του μεγάλου φάσματος των δημοκρατικών κομμάτων της χώρας, υπήρξαν οι εξαετής θητείες όλων των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξαρτήτων αρχών. Γίνανε τέτοια βήματα μέσα σε αυτή τη Βουλή. Γι' αυτό σας λέω, δεν εξισορροπείται η υπόθεση της ψήφισης των μνημονίων από όλα αυτά που λέμε τα τελευταία 5-10 λεπτά. Πλην όμως υπήρξε μια
συστηματική δραστηριότητα που κατά τη γνώμη μου ενίσχυσε το κύρος της Βουλής, όπως το κύρος της Βουλής ενισχύεται και από την τεράστια επισκεψιμότητα που δεν είναι τυχαία. 116.000 άνθρωποι περνάνε το χρόνο, 70.000 μαθητές από εκθέσεις, εκδηλώσεις, εκδόσεις. Θα πάμε και σε ένα χώρο σε λίγο που είναι σημαντικό. Εξωστρέφεια λοιπόν, πάρα πολύ μεγάλη κτλ. Είναι πράγματα τα οποία προσπαθήσαμε όλοι μαζί, επαναλαμβάνω, να κάνουμε. Να. Δεν είναι δικό μου έργο αυτό, προς Θεού. Λοιπόν, τώρα μία κορυφαία λειτουργία η οποία αρχίζει εδώ, έχει αρχίσει ήδη δηλαδή, είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Για τη συνταγματική αναθεώρηση υπάρχουν 4 πεδία. Είναι τα πρώτα, τα κύρια, όπου και εκεί γίνεται συζήτηση σε σχέση κυρίως με τις σχέσεις κράτους-εκκλησίας. Είναι τα τελευταία που έχουν σχέση με τη διαδικασία αναθεώρησης, που εκεί είναι επίσης μια ζωντανή συζήτηση, αν πρέπει να ακολουθείτε αυτή η διαδικασία ή χρειάζεται να υπάρχει διευκόλυνση, κάποια άρθρα να μπορούν και με άλλη διαδικασία να τροποποιούνται, να αναθεωρούνται. Και υπάρχουν τα δύο μεγάλα κεφάλαια μέσα, που το ένα η σχέση με το πώς λειτουργεί η πολιτεία σε όλες τις εκφάνσεις και λειτουργίες, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι την ιδέα, παραδείγματος χάρη, να υπάρχει πρόταση δυσπιστίας με παράλληλη προβολή άλλου πρωθυπουργού, έτσι ώστε να είναι ενισχυμένο πολύ το κρίσιμη διάταξη αυτή. Ναι, να είναι ενισχυμένο το κοινοβούλιο, δηλαδή η λογική των προτάσεων, τουλάχιστον που έχουν έρθει από την πλειοψηφία προς όραση, είναι ενίσχυση του κοινοβουλίου σε όλα τα επίπεδα, ως πυρήνα, ως καρδιά. Και υπάρχει και το δεύτερο, πολύ μεγάλο κεφάλαιο, που αφορά στα δικαιώματα, στις ελευθερίες, στα δημόσια αγαθά κτλ. Και στα 4 κεφάλαια έχει ξεκινήσει μέρα παραμέρα, γίνεται συζήτηση από την Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Έχουν οι συνάδελφοι 2 μήνες που ενδεχομένως θα υπάρξει και παράταση μπροστά τους για να φέρουν τα πορίσματά τους, πλειοψηφίες, μειοψηφίες κτλ. Είμαι αισιόδοξος ότι μπορεί να διαμορφωθεί και ένα κοινό πεδίο σε ορισμένες διατάξεις που δεν θέλω να τις προκαταλάβω από τώρα, έτσι ώστε να υπάρξουν ευρύτερες πλειοψηφίες και, εν πάση περιπτώσει, κάθε κόμμα με ευκρίνεια θα πει τις απόψεις του για αυτά τα πράγματα. Θέλω να σας πω πως εδώ δίπλα μας, επειδή αναφερόμαστε στη συνταγματική αναθεώρηση, είναι πρωτότυπη τόμη από τα πρακτικά που αφορούν σε όλη τη συζήτηση για το πρώτο σύνταγμα της χώρας ως προεδρευμένη δημοκρατία. Όπως επίσης και όλη η πρώτη νομοθεσία μετά την πτώση της Χούντας και τη λειτουργία της μεταπολίτευσης. Ναι. Είναι πραγματικά ιστορικά ντοκουμέντα. Το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο που θα κληθεί αυτή η Βουλή να εξετάσει είναι αυτή η περίφημη Συμφωνία των Πρεσπών. Ήδη αυτές τις μέρες έχουμε και τις αναταράξεις στα σχολεία, τα ξέρετε τι γίνεται. Όμως εδώ φαίνεται ότι εξαρτάται, ή τουλάχιστον πολλοί εξαρτούν, την πορεία, τη ζωή αυτής της κυβέρνησης από αυτή τη συμφωνία. Καταρχήν, πότε προβλέπετε ότι μπορεί να έρθει αυτή η συμφωνία στη Βουλή, τι λέτε? Εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό και κατά το γράμμα της συμφωνίας από το πότε θα τελειώσουν, και θα τελειώσουν χωρίς καμία σκιά, όλες οι διαδικασίες οι οποίες αφορούν, διότι αυτή η χώρα έχει να κάνει διαδικασίες, εμείς δεν έχουμε κάτι να αλλάξουμε στο Σύνταγμά μας, στην ΦΥΡΟΜ. Εάν από εκεί υπάρχει μέσα ή προς το τέλος του Γενάρη έχουν κλείσει όλες αυτές τις διαδικασίες κατά κοινή αντίληψη των δύο μερών και του διεθνούς παράγοντα βεβαίως, αλλά κυρίως κατά κοινή αντίληψη των δύο μερών που φέρνουμε αυτή τη συμφωνία, είναι προφανές πως ανοίγει ο δρόμος μετά το Φλεβάρι ή μέσα στο Φλεβάρι να έρθει αυτή η συμφωνία στην Ελληνική Τώρα, Βουλή. Τώρα, αυτό τροφοδοτεί και σενάρια, το ξέρετε, περί πρόωρων εκλογών το Φεβρουάριο-Μάρτιο. Το έχετε διαβάσει, δεν μπορεί, το ακούτε κι εσείς, ναι, τα τηλεοπτικά πάνελ κλπ. Επανειλημμένα έχω πει πως πλέον τώρα δεν έχει νόημα να αναφέρονται καν τέτοια σενάρια. Γιατί? Στιγμή, κυρία Παπαδάκου, που ξεκίνησε η συνταγματική αναθεώρηση, που σας έβαλα τις προθεσμίες τις οποίες θα πάει, δηλαδή το πιθανότερο είναι προς τα μέσα ή τέλος Μαρτίου να τελειώσουμε και ύστερα να μπούμε στην προεκλογική περίοδο για τις ευρωεκλογές, που είναι επίσης δεδομένο για τον Μάιο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή δεν θα διακοπεί η συνταγματική αναθεώρηση, ούτε η διαδικασία της συμφωνίας των Πρεσπών, αν μάλιστα από την άλλη πλευρά έχουν ενσωματωθεί στο Σύνταγμά τους τα συμπεφωνημένα, δεν έχει περάσει από το μυαλό του Πρωθυπουργού, είμαι σίγουρος, δεν τον εκφράζω αυτή τη στιγμή, αλλά λέω ακριβώς ότι αυτά που λέει είναι περί Οκτωβρίου κτλ. Είναι απολύτως αυτά τα οποία πιστεύει
με βάση πλέον και το έργο που τρέχει. Δηλαδή, ο δικός χάρτης για τον οποίο μιλάγαμε όλη την προηγούμενη ώρα, πείθει απολύτως ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο. Από την άλλη πλευρά, όμως, είστε απόλυτα σίγουρος, τώρα μιλήσω για τον κυβερνητικό, για τον κυβερνητικό εταίρο της, του ΣΥΡΙΖΑ, είστε απόλυτα σίγουρος ότι ο κύριος Καμένος έχει πει δεν θα ψηφίσει, έτσι. Έχει πει βέβαια ότι δεν θα ρίξει και την κυβέρνηση. Είστε σίγουρος ότι δεν θα πέσει αυτή η κυβέρνηση λόγω αυτής της συμφωνίας? Είμαι σίγουρος ότι η συμφωνία των Πρεσπών θα έχει μια πλειοψηφία που ενδεχομένως να είναι και οριακά άνετη. Ανεξαρτήτως και σέβομαι απολύτως ότι ήταν από την αρχή καταστατική θέση του κόμματος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και του Πρόεδρου του κυρίου Καμένου. Θα υπάρξει λοιπόν πλειοψηφία και επαναλαμβάνω ίσως και οριακά. Έχει πει όμως θα φύγει από την κυβέρνηση κατά καιρό, δεν ξέρω τώρα τελευταία. Ότι αυτό έχει πει και νομίζω θα το κάνει κιόλας. Θα αποχωρήσει λέτε δηλαδή από υπουργό. Σε ό,τι λέει έχω εμπιστοσύνη, σας το λέω ευθύτατα. Σε ό,τι λέει και σε ό,τι δεσμεύεται ο κύριος Καμένος, με τον οποίο επί 3,5 χρόνια συμπορευτήκαμε εφαρμόζοντας πολιτικές που θα οδηγούσαν στην έξοδο από τις μνημονιακές δεσμεύσεις και στην διαμόρφωση μιας αντίληψης στο λαό ότι δεν υπάρχει ατιμωρησία σε σχέση με τις ευθύνες για που έφτασε η χώρα στη χρεοκοπία. Αυτά ήταν τα δύο βασικά ζητήματα με βάση τα οποία γίνανε δύο κυβερνήσεις και με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Πιστεύω πως τσούλησε, ότι υπήρξε αυτή η συνεργασία πάνω σε αυτούς τους δύο τομείς. Κύλησε ομαλά λέτε, αλλά αναρωτιέμαι, άραγε είστε απόλυτος ότι δεν θα υπάρξει και το πολιτικό ατύχημα εκείνες τις ημέρες, δηλαδή κάποιοι που θα διαφωνήσουν τελείως από τους ανέλογους, αναγκαστικά ο κύριος Καμένος, γιατί είχαμε και διαφοροποίηση από την άλλη. Ναι. Υπέρ της συμφωνίας δηλαδή. Σας επαναλαμβάνω ότι η διαμόρφωση της πλειοψηφίας των βουλευτών ενσώματη μέσα στο κοινοβούλιο θα είναι πλειοψηφική, είμαι σίγουρος, με βάση τις δημόσιες δηλώσεις που έχουν κάνει συνάδελφοι βουλευτές, ήταν εξάρτητοι, ήταν από διάφορα κόμματα κτλ. Το θεωρώ απολύτως σίγουρο αυτό. Και επίσης πρέπει να γνωρίζετε, το έχουμε πει επανειλημμένα, ότι κατά το Σύνταγμα η κυβέρνηση μόνο με πρόταση δυσπιστίας που θα πάρει 151 ψήφους πέφτει. Αυτό δεν υπήρξε. Έγινε η προσπάθεια το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, αυτή η πρόταση πήρε 126. Δεν υπήρξε ως ενδεχόμενο, ούτε θα υπάρξει ως ενδεχόμενο στο προσεχές διάστημα. Άρα είναι λυμένα αυτά τα θέματα. Για το πώς θα αντιμετωπίζουμε. Μία άλλη ημερομηνία εκλογών έχει έτσι, σεναριολογικά βέβαια, σενάριο είναι και αυτό, έχει οριστεί ως ο Μάιος. Αυτό το αποκλείεται. Εννοείται ταυτόχρονα με ευρωεκλογές, δημοτικές, περιφερειακές και πολλές μαζί εκλογές, αλλά η επιλογή της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι ο Σεπτέμβριος-Οκτώβριος του 19. Δεν μπορώ να το αποκλείσω αυτό που λέτε, αλλά η επιλογή είναι άλλη. Είναι για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα όχι μόνο της εξάντλησης των συνταγματικών περιθωρίων, αλλά να δοθεί η δυνατότητα η κοινωνία να καταλάβει πράγματι ότι γυρίσαμε σελίδα ως χώρα, ότι υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες αναπτυξιακές, ότι μπορούμε με μεγαλύτερη ελπίδα να αντιμετωπίζουμε το μέλλον. Εδώ δίπλα στο γραφείο μου υπάρχει το ψήφισμα με βάση το οποίο ενοποιήθηκαν τα Επτάνησα στον Εθνικό Κορμό. Εδώ είναι η εμβληματική φωτογραφία του πλήθους της υποδοχής στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, όταν έγινε η ενσωμάτωση επίσης της Δωδεκανήσου στον Εθνικό Κορμό. Εδώ είναι το πρώτο φύλλο της κυβέρνησης το 1835 στο Ναύπλιο. Η πρώτη νομοθεσία είναι ακόμα όθων, ταυτόχρονα τα γράφουν δίπλα στα γερμανικά. Αυτό πλην όμως είναι. Εδώ είναι πραγματικά κάτι εξαιρετικό από τη βιβλιοθήκη της Βουλής που είτε έτσι αλλιώς όλοι γνωρίζουν ότι έχει εξαιρετικά στοιχεία, ευρήματα της περίπου 200 ετών πλέον ιστορίας της χώρας μας μετά την απελευθέρωση. Είναι η εντολή του Γερμανού ταξιάρχου ή στρατηγού, αν δεν κάνω λάθος, για την εκτέλεση διοικητής, πολιτών, στρατιωτικός διοικητής στη Θεσσαλονίκη, για την εκτέλεση πολιτών
σε αντίπεινα όπως αναφέρουν για αντιστασιακές ενέργειες που είχαν γίνει. Αυτό ήταν μία φύσα, ήταν αυτά που είχαν κολληθεί για να μαζευτεί ο πληθυσμός και βγαίνανε οι πολίτες και τα μέλη οργανώσεων της Εθνικής Αντίστασης να τα ξεκολλάνε, γι' αυτό το βλέπετε έτσι, από τους τοίχους και από τις κολόνες, έτσι ώστε να βραδύνει αυτή η δραματική εξέλιξη. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε μεταφερθεί για τον κόσμο, λέω, που βλέπει άλλο περιβάλλον. Λοιπόν, πάμε στο θέμα της Εκκλησίας. Και θέλω να σας ρωτήσω, υπήρξαν και απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί από τον Μητροπολίτη Κοζάνης, εσάς προσωπικά σας επιτέθηκε ο Αμβρόσιος, αλλά ας πάω σε αυτή τη συμφωνία τώρα που έχει γίνει με την κυβέρνηση, που έχει δημιουργήσει αναταράξεις και εντός της Εκκλησίας σε κάποιες περιπτώσεις, και θέλω να μου πείτε, θα προχωρήσει τελικά αυτή η συμφωνία? Προσωπικά είμαι αισιόδοξος, διότι νομίζω πως είναι πάρα πολύ όριμη και είναι ανάγκη και για την ίδια την Εκκλησία και για αυτό που λέμε διακριτούς ρόλους μια τέτοια συμφωνία στη σύγχρονη εποχή και να συνομολογηθεί και κυρίως να εφαρμοστεί. Εξελίσσεται και μια δημόσια συζήτηση που εμπλουτίζει όλες αυτές τις πτυχές αυτής της συμφωνίας. Νομίζω πως είναι κάτι λογικό. Δεν έχει κάτι να φοβάται ο λαϊκός κλήρος, η εφημερή. Το θεωρώ σε ένα βαθμό την επίκληση αυτού του υπαρκτού ζητήματος ως προσχηματική από ορισμένες πλευρές. Πλην όμως χρειάζεται ψυχραιμία, αποφασιστικότητα. Η κυβέρνηση έχει δικαίωμα και μόνο η κυβέρνηση να νομοθετήσει πάνω και σε αυτά τα ζητήματα. Σημειώνω όμως την πολύ μεγάλη προσοχή με την οποία χειρίζεται το θέμα προφανώς ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο κύριος Γαβρόγλου, Υπουργός Παιδείας και καθήλυν αρμόδιος. Τα εναντίον σας σχόλια. Δεν μπορεί η χώρα να βγει από την κρίση και από τα μνημόνια, το έλεγα από πρόπερση ή και πέρσι, λόγω φοβίας που έχει υποστεί από, από αυτό το συγκλονισμό τον κοινωνικό, σε μία αναδίπλωση συντηρητική, θεοκρατική, δηλαδή να αναδιαμορφωθεί μία κοινωνία αντί να είναι πιο προοδευτική για να έχουμε εξελίξεις και ανάπτυξη, να είναι μία κοινωνία φοβισμένη, κτυπημένη και μία κοινωνία Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών θρησκόληπτη, είτε αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο για θρησκευτικό φονταμενταλισμό. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ στη Βουλή, το οποίο είναι παλιό, έχει τη δική του ιστορία κι αυτό, έχει εκδώσει κατά καιρούς έντυπα κλπ. Και βεβαίως είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία της εικόνας, για τη μεταφορά της εικόνας σας προς τα έξω. Κάποιες φορές είναι υπεύθυνοι και οι βουλευτές, όχι μόνο οι δημοσιογράφοι. Αλλά πάντως θέλω να μου πείτε πώς συνεργάζεστε μαζί τους, τι νέες σχέσεις έχετε εγκαινιάσει. Άψογη συνεργασία έχουμε από την πρώτη στιγμή, διότι έχουμε μια πολύ συχνή επαφή. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση και ποτέ προς οποιονδήποτε από οποιοδήποτε μέσο για να ρωτήσει οτιδήποτε τις υπηρεσίες της Βουλής, ακόμα και εμένα τον ίδιο. Και πηγαίνω πολύ συχνά και στο γραφείο των κοινοβουλευτικών συντακτών και συζητάμε και ενημερώνω για όλα αυτά τα πράγματα, και εγώ και οι συνεργάτες μου, ενώ για την λειτουργία της Βουλής, την εξωστρέφειά της, αλλά βεβαίως και για τα τεκτενόμενα μέσα στο νομοθετικό και κοινοβουλευτικό έργο που είναι η καρδιά της λειτουργίας της Βουλής. Επισημαίνω, συμφωνώ μαζί σας, έναν υπαινιγμό που κάνατε, ότι η εικόνα της Βουλής πολλές φορές βγαίνει παραμορφωτική, υπάρχει μια καρικατούρα για το τι γίνεται. Δηλαδή, δυστυχώς, ένα αρκετά μεγάλο μέρος του πολιτικού προσωπικού, και αναφέρομαι τώρα εκτός της Χρυσής Αυγής και τα θέματα που συζητήσαμε προηγούμενα, που είναι ιδεολογικές, πολιτικές συγκρούσεις, αντιδημοκρατικές συμπεριφορές κτλ. Ένα αρκετά μεγάλο μέρος του πολιτικού προσωπικού εκλαμβάνουν τη δυνατότητα που δίνουν τώρα τα social media και η τηλεόραση κτλ. Σαν μια υποχρέωσή τους να μιλάνε με ατάκες, χωρίς επιχειρήματα, να επιλέγουν και να κάνουν κορυφώσεις όχι κοινοβουλευτικού λόγου και ρητορικής, που εδώ η Βουλή πραγματικά έχει τέτοιες μνήμες εμβληματικών πολιτικών εξαιρετικές, αλλά κορυφώσεις που είναι στα όρια των ύβρεων
και των υπαινιγμών και να στείνουν, επιτρέψτε μου τα εισαγωγικά, συγκρούσεις, έτσι ώστε να έχουν το λεπτό, το μισό λεπτό ή τα 10 δευτερόλεπτα που θεωρούν ότι τους αντιστοιχούν, αδικώντας και τους εαυτούς τους, και ιδιαίτερα, ας πούμε, στα social media, επειδή ξέρουν ότι εκεί είναι πιο εύκολο μια ατάκα να περάσει για να υπάρχει επισκεψιμότητα. Αυτό είναι πολύ κακό για τη δημοκρατία, για τον κοινοβουλευτισμό, και φταίνε ελάχιστα, θα ήταν υπερβολή να πω καθόλου, οι συνάδελφοί σας του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ. Είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί στο πολιτικό προσωπικό. Θα ήθελα να μου πείτε τα αρνητικά και τα θετικά χαρακτηριστικά του Προέδρου της Βουλής κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Η Προεδρία του Νίκου Βούτση από την πρώτη στιγμή νομίζω ότι χαρακτηρίζεται από μία μεταφορά του κοινοβουλευτικού βίου στην πραγματική ζωή. Δηλαδή, προσπάθησε να βγάλει αυτό το ξύλινο κοστούμι της πολιτικής από τη Βουλή. Δεν το έχει καταφέρει εντελώς, αλλά νομίζω ότι η προσπάθειά του έχει πιάσει τόπο. Τώρα, από τα αδύνατά του σημεία, αν θα λέγαμε, όπως τουλάχιστον το καταλογίζουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, είναι ότι ορισμένες στιγμές έχει φερθεί περισσότερο κομματικά παρά πολιτικά. Στα θετικά του σημεία επίσης μπορεί να θεωρηθεί το ότι πολλές φορές δεν μασάει τα λόγια του, δεν κρύβει την άποψή του, κατεβαίνει από το Προεδρείο στα βουλευτικά έδρανα και εκφράζεται ως απλός βουλευτής. Ένα από αυτά που δεν έχει κάνει είναι να εφαρμόσει τον αντικαπνιστικό νόμο μέσα στη Βουλή. Είναι κοινά αποδεκτό ότι ο κύριος Βούτσης αποκατέστησε την κοινοβουλευτική ομαλότητα και τάξη μετά το τεταμένο και κοινοβουλευτικά πρώτο εξάμηνο του 2015. Από εκεί και πέρα, με δεδομένο ότι ο πρόεδρος της Βουλής ήθιστε να διαδραματίζει το ρόλο του θεσμικού γεφυροποιού, αν θέλετε, ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις, υπήρχε μία περίπτωση όπου, κατά την άποψή μου, και εδώ εκφράζω και έναν ευρύτερο προβληματισμό του συναδέλφου στην εφημερίδα, υπερέβαλε αυτόν, αδικώντας, αν θέλετε, το ντοκουμέντο, το ρόλο του τύπου, ίσως και τον εαυτό του. Για μένα το αρνητικό που δεν έχει, με το οποίο δεν έχει ασχοληθεί και νομίζω το κάνει και με άποψη, είναι ότι δεν έχει περιορίσει τους χρόνους ομιλίας εκεί που ορίζει ο κανονισμός της Βουλής. Και έτσι αφήνει τους αρχηγούς και τους βουλευτές να μιλάνε παραπάνω και συνήθως να μιλάνε και κάτι καινούριο. Για μένα το θετικό είναι ότι ένας αριστερός πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος πρέπει να λειτουργήσει πατώντας σε δύο βάρκες, μπορεί ταυτόχρονα να υποδέχεται παιδιά από μηνωτικά σχολεία ο ίδιος προσωπικά στη Βουλή και να τους εξηγεί, παιδιά που δεν είχαν έρθει ποτέ στην Αθήνα, και να τους εξηγεί πώς λειτουργεί το Κοινοβούλιο και η Δημοκρατία, να δίνει χρήματα η Βουλή για τη θέρμανση των σχολείων που φιλοξενούν προσφυγάκια και τους μαθαίνουν γράμματα, και ταυτόχρονα να αναλαμβάνει, να δημιουργήσει, να ανακαινήσει, να φτιάξει Μουσείο Εθνικής Αντίστασης σε ιστορικές περιοχές της χώρας μας, όπως είναι η Κορισχάβης και η Δίνιανη, όπου ήταν η ελεύθερη Ελλάδα από τους Γερμανούς την περίοδο της κατοχής. Τώρα, μια ερώτηση, θα το έχετε ακούσει πολλές φορές, αφορά τη συμπεριφορά σας σε αυτά τα νέα παιδιά, αυτοί αυτοπροσδιορίζοντας Ρουβίκονας, που ήρθαν εδώ στη Βουλή, σας κατηγόρησαν κάποιοι ότι ήσασταν πολύ επίοικης, αν θέλετε, ότι μίλησαν κάποιοι ότι τους οδηγήσατε και με αυτοκίνητα της αστυνομίας εκτός της Βουλής κλπ. Εδώ τώρα θα έχετε πράγματι κάτι σημαντικό από αυτό το ζήτημα που ανοίξατε. Διότι είναι μία από τις υποθέσεις όπου στήθηκε κυριολεκτικά, μετράω τις λέξεις που χρησιμοποιώ, μία ολόκληρη υπόθεση επικοινωνιακή, προπαγανδιστική, από πλευράς στελεχών, μελών ή επιτελείων, ιδιαίτερα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που γνώριζαν το τι πράγματι έγινε, αξιοποιήσαν το ότι εγώ τότε, και τώρα το ίδιο θα έκανα, σας το λέω ευθέως, ότι αυτός είναι ο θεσμικός μου ρόλος, δεν μίλησα δημόσια επιχειρησιακά για το τι ξέρω εγώ
από το Φρούραρχο, από τις υπηρεσίες της εσωτερικής ασφάλειας. Τι ξέρετε, πείτε το τώρα λοιπόν, ευκαιρία. Ναι, είναι ευκαιρία και θα σας το πω, γι' αυτό σας λέω. Λοιπόν, το αξιοποιήσανε ενώ γνωρίζανε την αλήθεια και στήσανε μία φημολογία η οποία έφτασε μέχρι και στα έντυπα του εξωτερικού ότι στη Βουλή συμπεριφέρθηκα με τρόπο που δεν προσυδίαζε και του στείλαμε, χρησιμοποιήσαμε τα περιπολικά της αστυνομίας ως ταξί, να του στείλουμε σπίτι τους και λοιπόν. Πρόκειται περί έσχους και περί ντροπής. Διότι αυτό που έγινε είναι ότι, όπως είχε γίνει και αρκετές άλλες φορές στη Βουλή και σε προηγούμενες προεδρίες κτλ., αλλά εν πάση περιπτώσει τότε είχε γίνει, μπήκε μια ομάδα ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως Ρουβίκονα στο προάβλιο της Βουλής, μπροστά στο προάβλιο, και πετάξανε τρικάκια για την Ιριάννα και τον Περικλή, θυμάστε εκείνη την ιστορία. Βεβαίως. Πετάξανε τρικάκια και φωνάξανε ένα σύνθημα. Την ίδια ώρα ο Φρούραρχος και η Φρουρά της Βουλής, που είναι μόνοι υπεύθυνοι, απολύτως όμως, κατά τον κανονισμό, με δικές μου εντολές για την τήρηση της τάξης, μιλάω πάντοτε για το προάβλιο, τους περικύκλωσαν και ξεκινήσαν τη διαδικασία της συλλογής των ονομάτων τους, τουλάχιστον να υπάρχουν τα ονόματα για αυτή την πράξη, για να ξέρουμε έστω αυτή η ενέργεια που κάνανε, που ήταν ακτιβίστικη ενέργεια, δεν αθωώνω ούτε συμψηφίζω με άλλες ενέργειες αυτής ή της άλλης συλλογικότητας που είχαν ενδεχομένως μια μεγαλύτερη βία στην ενέργειά τους. Προλαβαίνω ήδη. Αντιλαμβάνεστε αυτό που θα πούνε, ότι αφού μιλάει έτσι για το Ρουβίκονα και άλλα πράγματα που έκανε ο Ρουβίκονας, τα επικροτεί, θα τα ανεχόταν. Δεν πρόκειται περί αυτού, είναι προφανές, αλλά πλέον και επί των προφανών θα πρέπει να τοποθετούμαστε. Εγώ τοποθετήθηκα προηγουμένως. Τι έγινε λοιπόν τότε? Έγινε ότι χωρίς καμία εντολή και γνώση του Φρουράρχου, ο οποίος είναι υποστράτηγος και της Φρουράς της Βουλής και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, με εντολές οι οποίες δόθηκαν από άλλο κέντρο, ούτε τώρα θα σας πω πώς έγινε βεβαίως στις λεπτομέρειες του επιχειρησιακά, εισήλθαν στον προάβλιο χώρο της Βουλής μηχανές του μηχανοκίνητου της αστυνομίας και περιπολικό, και την ίδια ώρα που παίρνανε τα στοιχεία τους και χωρίς να αντιληφθεί ο Φρούραρχος, συλλάβανε 2 ή 3 από αυτή τη συλλογικότητα με χειροπέδες, τους βάλανε μέσα, χωρίς καμία, επαναλαμβάνω, εντολή ή γνώση μας, και υπάρχουν επ' αυτών και τα βίντεο και τα στοιχεία. Μιλάτε όμως για παρακρατική τώρα λειτουργία. Για όλων, αν δεν όχι. Έχουν εντολή από το Φρούραρχο, μόνοι οι αστυνομικοί. Κυρία Παπαδάκου, είμαι σαφής σε αυτό που λέω και το λέω 2 χρόνια μετά. Και τους πήρανε, τους συνέλαβαν, σε επαναλαμβάνω, χωρίς γνώση και χωρίς εντολή, και ενώ ήδη γινόταν η υπόλοιπη διαδικασία και ενώ δεν υπήρχε καμία επικινδυνότητα για τη Βουλή, και τους οδηγούσαν στη Γαδά. Σε συνεννόηση τότε εγώ, όταν αντελήφθηκε αυτό το πράγμα, διότι το πρώτο αντελήφθησαν από τη Φρουρά της Βουλής, σε συνεννόηση και με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ήρθε σε επαφή με τη Γαδά, ερώτησε, αυτά είναι δικά τους θέματα, τα ξέρουν, τα έμαθα κι εγώ ύστερα, γιατί και πώς έγινε κάτι τέτοιο. Και δόθηκε εντολή από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές να επιστρέψουν τα περιπολικά, περί αυτού πρόκειται, να επιστρέψουν τα περιπολικά με τους ανθρώπους που είχαν μέσα στη Βουλή και τους αφήσανε εδώ. Ενδεχομένως είναι παρεξήγηση. Καταλάβατε, μπορεί να είναι επιχειρησιακή παρεξήγηση. Ναι. Να τους δόθηκε εντολή ότι κινδυνεύει η Βουλή, ότι κάτι έγινε. Μάλιστα. Και μπήκανε μέσα, κάνανε συλλήψεις, ενώ πάντοτε στον προάβλιο χώρο. Ούτε μέσα στη Βουλή, διότι έγκριτοι συνάδελφοί σας το τι έχουν γράψει, μόνο που δεν έχουν πει ότι μπήκανε μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, ότι ήρθανε στο γραφείο μου και ήπιαν καφέ κτλ. Διότι τους συμφέρει. Βρίσκονται σε αμηχανία, σε νευρικότητα, θέλουν να στήσουν μια ατζέντα ανομίας για τη χώρα, που δεν υπάρχει τέτοια ατζέντα. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα ασφάλειας, αλλά στα οποία υπάρχει προσοχή από τις αρμόδιες αρχές και σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι. Διότι θέλω να σας πω, έχει σημασία κύριε Παπαδάκου, μια πόλη σαν την Αθήνα που δέχεται πλέον 6,5 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο, πέραν το ότι είναι 4 εκατομμύρια στο Λεκανοπέδιο, αντιλαμβάνεστε το ότι είναι πόλος, σημείο ασφάλειας για όλη την Ευρώπη και έρχεται ο κόσμος, μάλλον δεν είναι η ανομία της ατζέντας που θέλουν να πούν. Ναι. Άρα βρήκα ευκαιρία πραγματικά να σας πω, να αποκαταστήσουμε μία πλευρά από αυτά που γίνανε εκείνη την ημέρα,
τα οποία τα γνωστοποίησα στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διότι μου είχε στείλει επιστολή. Είπα δημόσια μέσα στη Βουλή ότι για λόγους επιχειρησιακούς εγώ δεν πρόκειται ποτέ θεσμικά, καθώς τότε το θέμα έκαιγε, να τοποθετηθώ και να ανοίξω τέτοια ζητήματα. Θέλω να σας ρωτήσω αν τελικά στις επόμενες εκλογές υπάρχει πλειοψηφία, είτε μονοκομματική είτε με άλλα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ, εάν εσείς επιθυμείτε να είστε πάλι πρόεδρος Βουλής ή αν θεωρείτε ότι αυτός ο κύκλος κλείνει στις επόμενες εκλογές. Θέλω να σας πω ευθέως ότι η απόφαση για να προταθώ για πρόεδρος της Βουλής ήταν της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και του Πρωθυπουργού. Προφανώς, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο που ελπίζω και πιστεύω ότι είναι πολύ κοντά στην αλήθεια, ανεξαρτήτως του τι λένε κάποιες δημοσκοπήσεις και τα λοιπά, δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ πιθανό και η επόμενη κυβέρνηση να είναι κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ, πάλι συλλογικά θα ληφθούν οι αποφάσεις και ξέρω ότι συμμετέχω και στα συλλογικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Προσωπικά πιστεύω ότι όλοι μας κάνουμε κύκλους, όλοι αφήνουμε αποτυπώματα. Είμαι βουλευτής ήδη 7 χρόνια, έχω διαδραματίσει ένα ρόλο. Τότε και με το βάρος, ας πούμε, αυτών των σκέψεων, θα συσκεφτούμε από κοινού και θα αποφασίσουμε. Είμαστε όλοι περαστικοί, όσο και αν ξενίζει αυτό που λέω, είμαστε όλοι περαστικοί, όλοι κρινόμαστε, κρεμόμαστε πέραν της συλλογικότητας και από το ποδαράκι μας, από το δακτυλάκι μας, στο δημόσιο χώρο, προσπαθούμε να αφήσουμε το αποτύπωμά μας, κρινόμαστε γι' αυτό και μπορούμε άνετα και σε οποιοδήποτε άλλο ρόλο κληθούμε, αν θέλουμε να τον διαδραματίσουμε. Είμαι πάρα πολύ σαφής και ήσυχος και υπερήφανος, αν θέλετε, που κράτησε αυτή η περίοδος 4 συνόδους. Δεν έχει ξαναγίνει μέσα στον 21ο αιώνα που ζούμε. Δεν έχει ξαναγίνει να ζούμε τέταρτη σύνοδο, η οποία μάλιστα έχει ταυτόχρονα συνταγματική αναθεώρηση, έχει προεκλογικές, έχει εκλογές σε 4 επίπεδα και έχει και την ιστορική, κατά τη γνώμη μου, Συμφωνία των Πρεσπών. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη μακρά συνέντευξη και για την υπομονή, αλλά και για την ξενάγηση. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.